Σε εξέλιξη η εφαρμογή της τηλεδιδασκαλίας στους μαθητές εξ αποστάσεως. Έχουμε λοιπόν την ηλεκτρονική εκπαίδευση που έχει μπει στη ζωή μας τις τελευταίες ημέρες, διότι ήδη εφαρμόζεται σε σχολεία εδώ και λίγες ημέρες. Έχουμε ερωτήματα και διλήμματα που εκφράζονται και από εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και από γονείς. Είμαστε όμως εδώ για να δούμε το θέμα πιο αναλυτικά, πιο εξειδικευμένα. Έχουμε ήδη καλέσει να μιλήσει μαζί μας απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του PLP τον Βασίλη Μπαλάφα. Ο Βασίλης Μπαλάφας είναι τεχνολόγος πληροφορικής και δικτύων, υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαλάφα. Καλησπέρα, αγαπημένη μου Φωτούλα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας που μας παρακολουθούν. Ελπίζω να είναι όλοι υγιείς, να τηρούν αυτά που πρέπει για να καταφέρουμε να πολεμήσουμε αυτό το κακό που μας βρήκε. Στα μέτρα πρόληψης από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού μπήκε η τηλεδιδασκαλία στην ζωή μας, κύριε Μπαλάφα. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο οι γονείς καλούνται να το βιώσουν για πρώτη φορά και να το αντιμετωπίσουν. Είστε ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος στη δεδομένη στιγμή να μας ενημερώσετε για τα υπέρ, δεν θα πω για τα κατά, διότι έχουμε και κατά σύμφωνα με τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών, όπως είπα, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πάμε λοιπόν, δώστε μου τον όρο τηλεδιδασκαλία. Εσείς είστε και γονέας ενός παιδιού ηλικίας 8-10 χρονών που ήδη έχει μπει στη ζωή του το σύστημα αυτό του Υπουργείου Παιδείας. Μοιραστείτε μαζί μας την πρώτη εμπειρία. Κυρία Δημητριάδη, να πούμε ότι μέσα από αυτή την κατάσταση που επικρατεί ευρύτερα και γενικότερα, απότομα και γρήγορα, εντάχθηκαν γενικώς οι ψηφιακές τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας, από εκεί που ήταν λίγο παράπλευρα για αρκετό καιρό, παρότι υπήρχαν και ήταν όλα αυτά τα εργαλεία διαθέσιμα. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή την παγκόσμια ατυχία, έχουμε αναγκαστεί γονείς, νοικοκυριά, αλλά και στις δουλειές μας, δηλαδή επιχειρήσεις, ιδιωτικές επιχειρήσεις, ο δημόσιος τομέας, να προσαρμοστεί πάρα πολύ γρήγορα σε αυτό που ονομάζαμε παλαιότερα νέες τεχνολογίες. Φυσικά οι τεχνολογίες αυτές δεν είναι πια νέες, είναι δοκιμασμένες και γι' αυτό το λόγο και έχουμε μπορέσει να τις εντάξουμε και να τις υιοθετήσουμε στην καθημερινότητά μας. Σε οτιδήποτε λοιπόν κάναμε στον αναλογικό, ας το πούμε έτσι, στον κανονικό μας κόσμο, πλέον έχουμε βάλει μπροστά ένα τηλέ. Το τηλέ τι σημαίνει? Ότι κάνω το οτιδήποτε έκανα πριν μέσα από τη χρήση του διαδικτύου κατά κανόνα, δηλαδή μέσα από το ίντερνετ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διεκπαιρεώσουμε δουλειές ή ακόμα και ψυχαγωγία. Για την εκπαίδευση ειδικότερα, τα παιδιά πλέον πρέπει να προσαρμοστούν και αυτά, όπως και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, στην πραγματικότητα της τηλεκπαίδευσης, η οποία μπορεί να έχει δύο κύριες εκφάνσεις, ή να είναι αυτό που λέμε σύγχρονη ή να είναι ασύγχρονη. Η ασύγχρονη έχει να κάνει με υλικό το οποίο είναι ανεβασμένο στο διαδίκτυο και στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση οι μαθητές κατόπιν αιτήσεως στο σχολικό δίκτυο ή σε οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων, ένας δάσκαλος μπορεί να ανεβάσει ένα υλικό. Δεν είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιούμε σόνι και καλά το σχολικό δίκτυο. Και η σύγχρονη εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει κυρίως πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, εκεί όπου μπορεί να κάνει ζωντανά μάθημα ένας δάσκαλος ή ένας καθηγητής και να συμμετέχουν ζωντανά επίσης τα παιδιά μέσω εικόνας, ήχου και οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Αυτά τα λέω εισαγωγικά, διότι είναι αυτά τα οποία μπαίνουν απότομα στη ζωή μας και αποτελούν μια πρόκληση για τα νοικοκυριά αλλά και για τους φορείς, το να μπορέσουν να προσαρμόσουν τις λειτουργίες τους σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η οποία, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι όπως πολύ σωστά είπατε, έχει πάρα πολύ θετικά, πάρα πολλά θετικά. Βεβαίως σε τίποτα δεν υπάρχει μόνο θετικό, υπάρχουν και αρνητικές εκφάνσεις και υπάρχουν και πολλά πραγματάκια τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε και να τα προσέχουμε γενικώς για να μην πέφτουμε σε παγίδες. Κύριε Μπαλάφα, ας πάμε από τα θετικά. Ήδη τα παιδιά, πολλά παιδιά από αύριο, ξεκινούν
αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας. Έχουν ήδη εκφραστεί αντιδράσεις όσον αφορά τον αριθμό των μαθητών, μέχρι πόσα παιδιά μπορούν να εκπαιδεύονται με αυτόν τον τρόπο και να συμμετέχουν, μέχρι 30 ο ανώτερος αριθμός των παιδιών. Από την άλλη, και ο εξοπλισμός των γονέων, τάμπλετ, πλατφόρμες, συστήματα, με το δεδομένο ότι πόσο αντέχει το σύστημα, θα κολλάνε, θα πέφτει, θα χάνεται χρόνος. Είναι αυτά τα απλά καθημερινά που τα βλέπουμε και τα συναντάμε μέσα στην καθημερινότητα. Και με αγωνία βεβαίως οι γονείς περιμένουν να δουν τι μέλη γενέστε. Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το τελευταίο, το οποίο πολύ σωστά το θέτεται και δεν έχει ακουστεί γενικά στη δημόσια συζήτηση. Πρέπει να πούμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ θέλω να το τονίσω και μου δίνεται την ευκαιρία να το πω, ότι μετά από μια σφοδρή δεκαετία οικονομικής κρίσης, καταλαβαίνετε ότι ο εξοπλισμός, ο στόλος των μηχανημάτων που υπάρχει κυρίως στα σπίτια, ο οικιακός δηλαδή εξοπλισμός, είναι κατά κύριο λόγο πεπαλαιωμένος. Κακά τα ψέματα, αυτό ισχύει και σε πολλές υπηρεσίες του δημοσίου. Λόγω της οικονομικής κρίσης πολλά πράγματα, καταλαβαίνετε, φαντάζομαι και εσείς και εμείς, τα πήγαμε πίσω. Ακριβώς. Τα αφήσαμε έναν υπολογιστή ο οποίος, εντάξει, κάνει τη δουλειά του, αλλά εδώ τώρα χρειαζόμαστε κάποια πραγματάκια που να είναι λίγο πιο προηγμένα ή χρειαζόμαστε να κάνουμε κάποια συντήρηση έτσι ώστε τα μηχανήματα να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από τη σπονδυλική στήλη που λέμε. Αυτό που λέμε δηλαδή το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο, από ό,τι λένε οι θεσμικοί φορείς αυτή τη στιγμή, δείχνει ότι μπορεί να καταφέρει να σηκώσει την κίνηση εάν κάνουμε μια λελογισμένη χρήση. Εάν αρχίσουμε, για παράδειγμα, όλοι οι Έλληνες που βρισκόμαστε στα σπίτια μας να κατεβάζουμε ταινίες στις ώρες αιχμής υψηλής ανάλυσης που είναι κάποια gigabyte, καταλαβαίνετε ότι θα γονατίσουμε το δίκτυο. Άρα λοιπόν είναι μια υποχρέωσή μας να δώσουμε προτεραιότητα στην κίνηση που δημιουργείται αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο μέσα από τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για τηλεδιάσκεψη και για τηλεκπαίδευση. Ένα το κρατούμενο αυτό. Δεύτερον, θέλω να πω ότι οι περισσότερες πλατφόρμες οι οποίες έχουν μπει πλέον στην παραγωγή, και όπως αναφέρατε και για την κόρη μου, το παιδί μου είναι 10 ετών, είναι στην τετάρτη δημοτικού, και ευτυχώς και με την τρομερή βούληση και θέληση του δασκάλου τους, τα παιδιά ξεκινήσανε πολύ πιο νωρίς, πολύ πριν δώσει το Υπουργείο τις Γενικές Κατευθύνσεις, να χρησιμοποιούν μια πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, η οποία και τελικά, για σύγχρονη μιλάω έτσι, η οποία και τελικά υιοθετήθηκε και από το Υπουργείο, και μιλάω για το WebEx. Εταιρείες όπως η Cisco, για παράδειγμα, έδωσαν αυτή την περίοδο που διανύουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιηθούν δωρεάν οι πλατφόρμες τους. Άλλες εταιρείες τις είχαν και πριν δωρεάν, όπως ήταν τα Google Hangouts. Άλλοι κάνουν μάθημα μέσα από το Skype, άλλοι χρησιμοποιούν το Messenger, άλλοι χρησιμοποιούν το Zoom. Υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες. Θέλω να πω εδώ ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια, για παράδειγμα, κυρία Δημητριάδη, εδώ και πάρα πολύ καιρό ήταν ευθυγραμμισμένα με αυτές τις τεχνολογίες, στα περισσότερα μεταπτυχιακά και στα περισσότερα προπτυχιακά προγράμματα. Μεγάλο μέρος των μαθημάτων γίνεται μέσα από e-class, είτε ασύγχρονα είτε σύγχρονα. Το πρόβλημα ήταν και είναι στα λύκεια, τα γυμνάσια και τα δημοτικά. Θέλω να πω όμως ότι ένα tablet καλό, έτσι, όχι ένα τάμπλετ ας πούμε πάρα πολύ φτηνό, αλλά ένα μέσο τάμπλετ, μια μέση κατηγορία, μπορεί να ανταποκριθεί, για παράδειγμα, θαυμάσια στο να παρακολουθήσει ένα παιδάκι το μάθημα με το δάσκαλό του. Οι αίθουσες οι οποίες συνήθως δημιουργούνται ψηφιακά είναι των 20-30 ατόμων, και το λέω αυτό γιατί η τηλεδιασκέψη και τα τηλεμαθήματα χρειάζονται μια κουλτούρα, χρειάζονται μια προπόνηση. Αυτό δεν πρέπει να φοβίζει ούτε τους εκπαιδευτικούς ούτε τους δασκάλους. Δεν πρόκειται να καταφέρουν να κάνουν το τέλειο τηλεμάθημα με την πρώτη φορά. Θα πρέπει σιγά σιγά να εκπαιδευτούν, να μάθουμε να κλείνουμε το μικρόφωνο μας όταν μιλάει ο δάσκαλος, να περιμένουμε να μας δώσει το λόγο, για παράδειγμα, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο σε μια τηλεδιάσκεψη, ακόμα και ένα χαρτάκι που σκίζεται, εάν έχουμε αφήσει ανοιχτό το μικρόφωνο, να ακούγεται και να δημιουργεί πάρα πολύ θόρυβο. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αφενός
εάν για παράδειγμα έχουμε κάποια παλιά μηχανήματα τα οποία δεν είναι ανάγκη να είναι το της τελευταίας τεχνολογίας μηχάνημα για να κάνουμε τηλεκπαίδευση, αρκεί να βάλουμε για παράδειγμα έναν δίσκο γρηγορότερο, αυτούς που λέμε της τεχνολογίας SSD, και να μπορέσει το μηχάνημα να ανταποκριθεί πιο γρήγορα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, κυρία Δημητριάδη, το οποίο αντιμετώπισα εγώ και στη δουλειά μου αλλά και με τα θέματα της τηλεκπαίδευσης τον τελευταίο καιρό, ήταν η έλλειψη στην αγορά καμερών για να μπορούμε να κάνουμε τηλεδιάσκεψη. Mm-hmm. Όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά έχουν εξαντληθεί οι μάσκες, τα αντισηπτικά και οι web κάμερες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μπορούμε να αναζητήσουμε εύκολες λύσεις που υπάρχουν και στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, μπορούμε ένα παλιό μας κινητό και πολύ παλιάς ίσως τεχνολογίας, αρκεί να τρέχει ένα λειτουργικό στοιχειοδός Android, ας το πούμε έτσι, που είναι γνωστό, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως web κάμερα με πολύ φτηνά προγραμματάκια ή με δωρεάν προγραμματάκια που κυκλοφορούν στο ίντερνετ. Ενδεικτικά αναφέρω, γιατί δεν θέλω να μιλάμε χωρίς στοιχεία, υπάρχουν το IV Cam, υπάρχει το Epoch Cam, υπάρχει και το Android Cam, το Android Cam, τα οποία είναι μικρές εφαρμογούλες που μπορούν να μετατρέψουν ένα κινητό σε μια web κάμερα για να μπορεί να κάνει το παιδί εύκολα μάθημα. Mm-hmm. Επίσης θέλω να πω ότι για παράδειγμα το WebEx, που είναι η πλατφόρμα την οποία προκρίνει σε αυτή τη φάση το Υπουργείο Παιδείας, έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι όταν τα παιδιά κάνουν μάθημα ή καλούνται να λάβουν μέρος σε ένα μάθημα, δεν χρειάζεται να ανοίξουν λογαριασμούς, δεν χρειάζεται να παιδευτούν με διαδικασίες σύνδεσης-αποσύνδεσης, αρκεί πολύ απλά ο δάσκαλός τους να τους δώσει ένα link, να τρέξουν μια μικρή εφαρμογή την οποία μπορούν να κατεβάσουν από το διαδίκτυο και με το email τους να λάβουν μέρος στο μάθημα που έχουν κληθεί. Δεν ξέρω σε κάποια αποσπάσματα που θα δείξετε και την ώρα που μιλάμε, θα δείτε πόσο εύκολο είναι ένα παιδάκι. Έχω στείλει ορισμένα screenshots έτσι από την... Και θα μπορούμε να τα δείξουμε κατά τη διάρκεια βέβαια. Να δείτε πόσο εύκολο και πόσο καλό είναι. Εκείνο που θέλω να τονίσω, και με συγχωρείτε έτσι λίγο που έχω πάρει το λόγο παραμάζωμα. Όχι, αλλά έχετε το λόγο, διότι εσείς είστε γνώστης, κύριε Μπαλάφα, ξέρετε τόσο πολύ καλά το αντικείμενο που και εμείς πληροφορούμαστε από εσάς. Θέλω να σας πω κάτι, και κυρίως αυτό απευθύνομαι στους δασκάλους, στους οποίους καταλαβαίνω ότι για πολλούς είναι μια μεγάλη μεταβολή αυτή και χρειάζεται και ιδιαίτερο κόπο, διότι η πλευρά του δασκάλου πρέπει να βρει και τον τρόπο να προσαρμόσει το μάθημα σε αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα. Να σας ρωτήσω εδώ, κύριε Μπαλάφα, να σας ρωτήσω εδώ, τώρα σας ακούω να το λέτε αυτό. Μήπως απαιτείτε και κάποιος χρόνος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μας? Ακούστε να σας πω, αυτό ήθελα να σας πω. Ναι. Κάποιος δάσκαλος, σίγουρα, όχι δάσκαλος, οποιοδήποτε, κυρία Δημητριάδη, πλέον, εσείς τώρα είστε μια γυναίκα, η οποία είσαστε τόσα χρόνια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σας βλέπω χειρίζεστε άνετα το Facebook, χειρίζεστε το email σας, πολλές φορές έχουμε ανταλλάξει, είσαστε μια χρήστης η οποία, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το μέσο επίπεδο πλέον. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ότι εσείς είσαστε κάτι εξαιρετικό, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, γιατί μπήκε στη ζωή μας και είναι και, μπορώ να πω, απαραίτητο εργαλείο και για τη δουλειά μας, αλλά και για την επικοινωνία μεταξύ μας πλέον. Δεν θέλει λοιπόν κάποια ιδιαίτερη επιμόρφωση, αρκεί κάποιος δάσκαλος να διαβάσει, να ασχοληθεί μία-δύο ώρες, να διαβάσει λίγο τις οδηγίες, οι οποίες είναι σαφείς που έχουν δοθεί, τις έχω διαβάσει, αλλά και τις οδηγίες της ίδιας της πλατφόρμας να διαβάσει, είναι πάρα πολύ εύκολο. Και να σας πω και κάτι. Εγώ προσωπικά από την πρώτη στιγμή και από τη σελίδα μου στο Facebook δήλωσα ότι όποιος θέλει, δεν κουράζομαι, δεν με κουράζει, δεν με ενοχλεί, προτίθεμαι δωρεάν να τον βοηθήσω, να του δείξω πώς μπορεί να το κάνει. Και θα σας πω γιατί γίνεται αυτό, γιατί είναι και διάφοροι καλοθελητές εξυπνάκηδες οι οποίοι λένε διάφορα πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα τι θα γίνει με την πλατφόρμα τη συγκεκριμένη και αν αύριο, ας πούμε, θα απαιτεί πληρωμή, γιατί υπάρχουν πολλές άλλες πλατφόρμες που είναι δωρεάν. Θα σας πω γιατί το κάνω και γιατί το λέω. Διότι είδα το παιδί μου πόσο πολύ χάρηκε μετά από 4-5 μέρες καραντίνα που είχε σταματήσει το σχολείο, όταν είδε το δάσκαλό του, τους συμμαθητές του,
να μπορούν από το σπίτι να κάνουν μάθημα. Σας το λέω γιατί είδα τον ίδιο το δάσκαλο, ο οποίος ο συγκεκριμένος δάσκαλος που είναι στην τάξη της Κατερίνας, και μακάρι να, εγώ θα ήθελα πολύ να πω το όνομά του, αλλά το αποφεύγω. Όσοι ξέρουν τη σελίδα μου στο Facebook μπορούν να το δουν. Χάρηκε ο άνθρωπος πολύ, γέμισε και εκείνος βλέποντας τη χαρά των παιδιών που είχαν και το ζήλο που έδειξαν για να κάνουν μάθημα. Θέλω να πω λοιπόν σε όλους τους εκπαιδευτικούς και ειδικά στους δασκάλους του Δημοτικού ότι θα γεμίσει η ψυχή τους με τη χαρά που θα δώσουν στα παιδιά, με το να τα επαναφέρουν σε μια ρουτίνα καθημερινή, η οποία, κυρία Δημητριάδη, δεν πρόκειται κανένας δάσκαλος να κάνει 5 και 6 ώρες τηλεδιάσκεψη και τηλεμάθημα. Ένα τηλεμάθημα δεν μπορεί να διαρκέσει με ειδικά πικρά παιδιά πάνω από μία μισή ώρα. Δεν είναι δυνατό να διαρκέσει παραπάνω. Αντιλαμβάνομαι. Τα παιδάκια λοιπόν για μία μισή ώρα μέσα στην ημέρα θα χαρούν να δουν το δάσκαλό τους ότι είναι καλά, να δουν τους συμμαθητές τους ότι είναι καλά και να κρατήσουν την επαφή τους με το μάθημα. Διότι, όπως πολύ σωστά είπε και το Υπουργείο, τουλάχιστον για τα δημοτικά, τα μαθήματα που προβλέπεται να γίνουν μέσα από τις σύγχρονες και τις ασύγχρονες πλατφόρμες θα είναι κατά κύριο λόγο επαναληπτικά. Και επειδή είσαστε και γιαγιά και είσαστε πολύ καλή γιαγιά, θα έχετε διαπιστώσει και εσείς τα παιδάκια πόσο γρήγορα ξεχνάνε, αλλά και πόσο γρήγορα επανέρχονται αυτά που τους μαθαίνουν στο σχολείο όταν τρίβονται καθημερινά με αυτά. Το να κάνει ένα παιδάκι 5 λοιπόν ασκήσεις με το δάσκαλό του μέσα από μια τηλεδιάσκεψη είναι καταπληκτικό και τρομερό σε αυτή την περίοδο που είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι μας. Είναι και καταπληκτικό, είναι και ενδιαφέρον και τα παιδιά όταν κλείνονται με αυτόν τον τρόπο στα καλύτερα και στα ωραιότερα σπίτια να είναι, κύριε Μπαλάφα, το ξέρουμε όλοι και μέσα από το ρόλο του γονέα και μέσα από το ρόλο της γιαγιάς, που κι εγώ μέσα από τα εγγόνια μου βλέπω το πόσο λαχταρούν αυτή την ώρα. Θέλω όμως να σας κάνω μία ερώτηση, μια που είστε έτσι ο κύριος γνώστης του αντικειμένου, πολύ καλύτερα βεβαίως από την ομιλούσα. Θέλω να σας ρωτήσω ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μια που μιλάμε για παιδιά. Δώστε μου την άποψή σας πάνω σε αυτό, να δώσουμε και εδώ την απάντηση σε όλους αυτούς που σκέπτονται και αυτό τον παράγοντα. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Σε ό,τι αφορά την προστασία δεδομένων, εγώ επειδή είμαι και εκπαιδευτής ενηλίκων, το λέω πάρα πολλές φορές, χωρίς να θέλω να υποβιβάσω τη συζήτηση, οι περισσότεροι οι οποίοι θέτουν τέτοια ζητήματα, αν δείτε πόσα δεδομένα, είτε εν αγνία τους, είτε με τη θέλησή τους, μοιράζουν καθημερινά στο διαδίκτυο, είτε μέσα από το Facebook, είτε μέσα από το Messenger, είτε ακόμα από τις αναρτήσεις που κάνουν, θα ζαλιστούν. Οτιδήποτε διαμοιράζονται στο διαδίκτυο, το οποίο μπορεί να δείξει ή να καταμαρτυρήσει μία προτίμησή τους, θα μπορούσε κάποιος να το τραβήξει από τα μαλλιά και να το θεωρήσει προσωπικό δεδομένο. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Γιατί? Διότι αφενός τα παιδιά το μόνο πράγμα με το οποίο έρχονται σε επαφή είναι το email, και το οποίο μάλιστα δεν αφορά τα ίδια. Το Υπουργείο δίνει συγκεκριμένες οδηγίες, οι γονείς γράφουν τα παιδιά στο σχολικό δίκτυο και οι γονείς κάνουν την εισαγωγή των παιδιών στις πλατφόρμες. Ένα παιδάκι, γι' αυτό σας είπα ότι είναι σημαντικό, για παράδειγμα στο WebEx, ότι δεν χρειάζεται να εγγραφούν, να δώσουν στοιχεία. Βάζουν απλώς μια διεύθυνση Μάλιστα. email. Μια διεύθυνση email που μπορεί να είναι ακόμα και ψεύτικη, να μην προσδίδει τίποτε άλλο. Τώρα από εκεί και πέρα, το θέμα ότι τα παιδιά, ας πούμε, εκτίθενται σε κάποιους κινδύνους ευρύτερα στη χρήση του διαδικτύου, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό είναι ορθό και πολύ σωστό, αλλά αυτό συμβαίνει και στη ζωή απ' έξω. Ό,τι λοιπόν κάνει ένας γονέας με το παιδί του στον φυσικό κόσμο, οφείλει να το κάνει και στον ψηφιακό κόσμο. Να είναι δίπλα του, να ελέγχει που μπαίνει, να κάνει το οτιδήποτε, και στην τελική, κυρία Δημητριάδη, ας του ανοίξουν οι γονείς το λάπτοπ και τον υπολογιστή μόνο την ώρα που είναι να κάνει μάθημα. Ναι. Τι άλλο να πω δηλαδή? Όχι, δώσατε μία, νομίζω, ολοκληρωμένη απάντηση και καλύψαμε
ένα μέρος, αν θέλετε, των τηλεθεατών μας που μας παρακολουθούν και επάνω σε αυτό ακριβώς το θέμα που τίθενται αρκετές φορές και έχει τεθεί και τώρα, από ό,τι γνωρίζω, από μερίδα εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιτρέψτε μου να σας πω για τούτο, ότι ανάλογα ζητήματα τίθενται και στις υπηρεσίες. Όπως γνωρίζετε, εγώ εργάζομαι στο τμήμα πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και οφείλω εδώ να σας πω ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν από τους πρώτους φορείς που εφαρμόσανε σχεδόν ακαριαία τη μέθοδο των τηλεδιασκέψεων και τη μέθοδο της τηλεεργασίας. Και αυτό, έτσι για να ευλογήσω και λίγο τα γένια μας, είναι γιατί έχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε όλη της το εύρος άξιους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στα τμήματα πληροφορικής και με ελάχιστο κόστος, κυρία Δημητριάδη, με πραγματικά ελάχιστο κόστος, για να μην πω μηδαμινό, καταφέραμε πάρα πολύ γρήγορα και τηλεδιασκέψεις να γίνονται και μετακινήσεις να μην γίνονται. Σήμερα έγινε Περιφερειακό Συμβούλιο, χτες έγινε Οικονομική Επιτροπή, όλα αυτά μέσα από το... μέσα από τις δομές που προϋπήρχαν, κυρία Δημητριάδη. Και έχει σημασία αυτό και θέλω να δώσω και μια άλλη διάσταση εδώ. Η τηλεεργασία, για παράδειγμα, δεν είναι κάτι που για μένα πρέπει να συμβαίνει μόνο όταν έχουμε κοροναϊό ή τέτοιες έκτακτες περιστάσεις. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα εργαλείο που να είναι και, και υπέρ της αποδοτικότητας των εργαζομένων και υπέρ της αποτελεσματικότητας και για να ευελτιώσει και το εργασιακό τους περιβάλλον. Να σας δώσω και άλλο ένα παράδειγμα. Σκεφτείτε παλαιότερα στην εποχή τη δική μου και είχα συμμαθητές εγώ που αν σπάγαν το χέρι τους ή αν σπάγαν το πόδι τους αναγκάζονταν να μείνουν μακριά από την αίθουσα για έναν και δύο μήνες. Δεν θα ήταν λοιπόν υπέροχο την επαύριο που θα ξεπεράσουμε όλα αυτά που γίνονται ένα παιδί που έχει σπάσει το πόδι του και δεν μπορεί να πάει στο σχολείο να έχει ανοιχτή την οθόνη του υπολογιστή του και να συμμετέχει κανονικά στην τάξη σαν να βρίσκεται εκεί μαζί με τα άλλα παιδιά? Αυτό δεν είναι μια μορφή τηλεκπαίδευσης και δεν είναι κάτι που θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να το εφαρμόσουμε για να μην χάνει αυτό το παιδί ενδεχομένως και τη χρονιά του? Ξέρετε ότι υπάρχουν παιδιά που στο παρελθόν έχουν χάσει τις χρονιές τους επειδή είχαν κάποιο ατύχημα, είχαν ασθενήσει οτιδήποτε άλλο. Σας τα λέω όλα αυτά τα πράγματα για να σκεφτούμε τι. Για να σκεφτούμε ότι αυτή εδώ η κρίση, έτσι όπως τα έφερε τα πράγματα, είναι ταυτοχρόνως και μια ευκαιρία να δούμε από όλα αυτά τι μπορούμε να κρατήσουμε και να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε. Το σίγουρο, κυρία Δημητριάδη, και επειδή και θα σας το πω, γιατί πολλοί θέτουν ζητήματα σαν αυτά που είπατε προηγουμένως για τα προσωπικά δεδομένα, αλλά ελάχιστους έχω ακούσει να μιλούν, για παράδειγμα, για το κλίμα το οποίο βιώνουμε. Εγώ θα ήθελα περισσότερο να γίνεται κουβέντα, λοιπόν, στο να μην συνηθίσουμε να υπακούμε τόσο εύκολα και τόσο έτσι αγώγιστα στο ότι πρέπει να κλειστούμε μέσα στα σπίτια μας, έτσι που εδώ το κάνουμε για άγιο σκοπό, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πράγματα που πρέπει να τα συνηθίζουμε αυτά, έτσι ούτε τις πολλές προστακτικές. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ακριβώς. Κύριε Μπαλάφα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ λέω ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι καλό να τα δοκιμάσουμε. Έχουμε χρόνο να τα δοκιμάσουμε, έχουμε χρόνο να τα αξιοποιήσουμε. Κανένας δεν θα κριθεί από αυτά, κανένας δεν ζητάει ούτε από τους δασκάλους να προχωρήσουν ύλη ή να κάνουν καθημερινά 6 και 7 ώρες τηλεκπαίδευση. Ακόμα και στη δουλειά επάνω, κανείς δεν ζητά από έναν εργαζόμενο να κάθεται 8 συνεχόμενες ώρες πάνω από τον υπολογιστή του και να κάθεται και να δουλεύει συνεχώς. Υπάρχει και οτιδήποτε. Άρα λοιπόν θέλω να καταλήξω με αυτό το μήνυμα. Και εγώ με γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, τα στοιχεία μου είναι στη διάθεσή σας. Ειλικρινά το λέω και το επαναλαμβάνω. Όποιος επιθυμεί, όποιος νιώθει, ειδικά δάσκαλος, ότι χρειάζεται μια βοήθεια, ότι θα χρειαζόταν κάποιον να τον καθοδηγήσει, είμαι στη διάθεση όποιου θέλει και σας είπα και το λόγο για τον οποίο το κάνω αυτό. Θα νιώσουν μεγάλη χαρά οι άνθρωποι αυτοί βλέποντας τα πρόσωπα των παιδιών. Κύριε Μπαλάφα, να σας ευχαριστήσω θερμά. Ήταν μία πλήρης ενημέρωση για ένα τόσο εξειδικευμένο θέμα, διότι πολλοί γνωρίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, αλλά δυστυχώς δεν τα ξέρουμε όλα. Στην πράξη όλα κρίνονται και μπήκε στη ζωή μας και αυτή η τηλεεκπαίδευση που καλούμαστε...
Ακριβώς. Ας το πούμε τηλεζωή. Και φυσικά έχει παγίδες. Τηλεζωή. Έχει παγίδες και πρέπει να προσέχουμε. Μου αρέσει που το λέτε. Οτιδήποτε δεν θα κάναμε έξω, δίνω ένα παράδειγμα. Λένε πάρα πολλοί, θα μου κλέψουν τα στοιχεία μου. Αν σας σταμάταγε, κυρία Δημητριάδη, κάποιος στον δρόμο και σας έλεγε δώστε μου την πιστωτική σας κάρτα και το PIN, θα το δίνατε? Σαφώς, η απάντηση είναι γνωστή. Γιατί να το δώσετε ηλεκτρονικά λοιπόν, γιατί να το δώσετε σε κάποιον που σας ρωτάει ηλεκτρονικά? Δεν υπάρχει λόγος. Είναι εξάντλητο το θέμα. Να προσέχουμε και να κρατήσουμε όσο μπορούμε το ενδιαφέρον μας στραμμένο στα θετικά στοιχεία και να μην ντρεπόμαστε να ρωτήσουμε κάποιον που ξέρει κάποια πράγματα παραπάνω από μας, κάποιον ειδικό, για να τον έχουμε δίπλα μας και να ζητήσουμε τη βοήθειά του για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε πιο γρήγορα. Δεν είναι ντροπή. Κύριε Μπαλάφα, να σας ευχαριστήσω θερμά. Ήσασταν και ωφέλιμος και χρήσιμος και χρηστικός. Να είστε καλά. Να είστε καλά και να προσέχετε. Ξέρετε ότι σας αγαπώ πολύ. Σε συμβολική κατάσταση.